Πάμε τώρα, Άρη, μιας και είπες για τη δικαιοσύνη, είπες για το πώς γίνονται εκεί διάφορα πράγματα. Έχουμε εξελίξεις Έχουμε... στο δικαστικό χώρο. Έχουμε εξελίξεις ως προς την αλλαγή ηγεσία στην ανώτατη βαθμίδα, δηλαδή στη θέση του Προέδρου του Αριουπάγου ή της Προέδρου του Αριουπάγου, γυναίκα είναι σήμερα. Έλεξαν οι θητείες. Ή του Ισαγγελέα. Έλεξαν οι θητείες. Έφυγε η κυρία Μαρία Γεωργίου και έφυγε και ο κύριο Ισίδωρος Ντογιάκος, κύριο Στογιάκος έφυγε και όχι με τις καλύτερες εντυπώσεις από τους πολίτες με πράγματα που ασχολήθηκε. Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία 24 ώρα που περπατώ στους διαδρόμους του Αρίου Πάγου από το μείον 2 που είναι το πάρκιν μέχρι τον τελευταίο όροφο δεν ακούω καλές κουβέντες για μια προσπάθεια που κάνει ένας ολιγάρχης λαθρέμπορος καυσίμων να επιβάλλει με παραπολιτικά, με πρωτοσέλιδα και με ευνοϊκά δημοσιεύματα την εκλεκτή του. Και δεν το ακούω γιατί με πήρε με ένα τηλέφωνο, δεν έχω σχέσει μαζί του, δεν έχει το κινητό μου, δεν έχω το κινητό του, αποκρύψει δεν σηκώνω, αλλά γιατί το ακούω από δικαστέ. Μα καλά δεν ντρέπεται αυτή, λένε δικαστέ, περί γυναίκα πρόκειται. Να κρέμεται πάνω σε αυτόν, η πιάτσα είναι μικρή. Έτσι θα γίνει ανώτατη δικαστή, η κυρία αυτή θέλει να γίνει εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Και περιέργω πρέπει να σα πω ότι αυτέ τι μέρε έχει γίνει φίλο και φτερό μία δικογραφία που αφορά παράνομο στοιχηματισμό ποδοσφαιρικών ομάδων. Πριν από λίγα 24 ώρα έγινε μία έφοδο στο σπίτι ενός προέδρου παράγοντα ομάδας και βρήκανε 5 εκατομμύρια ευρώ σε τέσσερις βαλίτσες. Η βαλίτσα που είδατε τη Σκαϊλή δεν είναι τίποτα μπροστά στις πεντε βαλίτσες που κυκλοφορούν φωτογραφίες ότι βρέθηκαν τα χρήματα. Δυστυχώς αυτή η δικογραφία ενώ βρίσκεται όχι στα χέρια δικηγόρων, έχει γίνει φίλο και φτερό και βρίσκεται στα χέρια καναλάρχη με σκοπό να βοηθήσει αυτές τις μέρες με καλά ρεπορτάζ τη συγκεκριμένη κυρία που θέλει να γίνει εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Μάλιστα. Ελπίζω και εκτιμώ να μην γίνει για το καλό τη δικαιοσύνη. Πάμε όμω στην ουσία, γιατί υπάρχουν να και δικαστές... Να ακούσουμε και τον Στέφανο Χιό. Με ε... συγχωρείτε, παρακαλώ. Έλα, να... Στέφανο Χιό, επανερχόμαστε. Δεν τελειώσαμε εδώ. Γιατί λέω ότι δηλαδή δεν είναι όλοι οι δικαστέ έτσι. Αυτό θέλω να πω και να το ε, κυριώσουμε. Ε, Όχι, δεν έχω να προσθέσω. Δεν έχω να προσθέσω. Ε, μένω στο ρεπορτάζ. <laughs> έχω λόγου που μένω στο ρεπορτάζ του κ. Σπίνου. Δεν <laughs> <laughs> θέλω να προσθέσω τίποτα. Τα είπε όλα. Θέλω, λοιπόν, στο να... θέμα αυτό, τα είπε όλα. Μα τα είπε όλα ή μα τα υπενόησε. Δεν ξέρω γιατί... Τα... τα είπε όλα. Ας τα είπε όλα. Να σας τα πω με ονόματα τώρα αν θέλετε. Ναι, γιατί εγώ θα ζητήσω και ονόματα υπουργών σε λίγο, αλλά δεν θα τα ακούσω. Εν πάση περιπτώσει θα πιούμε γάλα μίλκο, μου φαίνεται, απόψε εδώ και θα μείνουμε εκεί. Αυτό, λοιπόν. αυτό που θα προκύψει τις επόμενες μέρες θα είναι η αντικατάσταση της κυρίας Γεωργίου. Υπάρχουν δύο αντιπρόεδροι του Αρίου Πάγου, δύο γυναίκες. Η μία είναι η κυρία Κλάπα, μία εντιμότατη δικαστη Και η άλλη είναι η κυρία Λεπενιώτη. Η κυρία Κλάπα ως ανακρίτρια είχε χειριστεί την ανάκριση της χρυσή αυγή. Η κυρία Λεπενιώτη, η οποία είναι αντιπρόεδρος Αριουπάγου, ε. είχε χειριστεί ως πρόεδρος την πρωτόδικη δίκη της χρυσή αυγή. Η κυρία Κλάπα έχει και μια εξαιρετική συνάδελφο δημοσιογράφο που είναι παραγωγός ειδήσεων σε μεγάλο κανάλι. Η κυρία Λεπενιώτη, ο σύζυγός της, είναι προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής υπηρεσία Αθηνών. Είναι δύο εξαιρετικές δικαστίνες και μία εκ των δύο θα γίνει ή εισαγγελέα του Αριουπάγου ή πρόεδρο του Αριουπάγου. Προσέξτε μία λεπτομέρεια γιατί σήμερα η Ένωση Εισαγγελέων έβγαλε μία ανακοίνωση. Εισαγγελέα του Αριουπάγου με πρόσφατο νόμο, όχι πρόσφατο, αρκετά παλιό, αλλά όχι ανέκαθεν, μπορεί να γίνει και δικαστή. Όχι μόνο εισαγγελέα. Το γεγονό ότι η κυρία Κλάπα είναι αντιπρόσταρη του Αριουπάγου την Ορίζει με αυτά που εγώ μαθαίνω, γιατί αυτά θα διοριστούν από την κυβέρνηση ή πρόεδρο του Αριού Πάγου ή εισαγγελέα του Αριού Υπάρχουν και δύο άλλοι αντιπρόεδροι, άντρε, οι οποίοι έχουν προτεραιότητα στο να γίνουν, αλλά του χρόνου τελειώνει η θητεία του η δικαστική. Ενώ η κυρία Λεπενιώτη και η κυρία Κλάπα παραμένουν για ακόμα δύο χρόνια. Συνταξιοδότηση. Συνταξιοδότηση. Αυτό που προκύπτει ω στοιχείο σοβαρό για μένα. Ναι είναι η προσπάθεια να επιβληθεί από ολιγάρχε με δημοσιεύματα στη μένα ο ένας ή ο άλλος. Τα δημοσιεύματα, επαναλαμβάνω για να είμαστε έντιμοι απέναντι σε έντιμους, δεν αφορούν ούτε την κυρία Κλάπα, Μάλιστα. ούτε την κυρία Λεπενιώτη. Αφορούν μια κυρία που παραπέμπει σε μπύρα το όνομά τη. Αυτά όμως σε έναν υπουργό δικαιοσύνη ο οποίος έχει αδερφό εισαγγελέα, σύζυγο εισαγγελέα δεν μπορούν να είναι ανεκτά ούτε επιτρεπτά. Διότι ο κύριο Φλωρίδη γνωρίζει αψόγο το τι γίνεται μέσα στη δικαιοσύνη. Όταν εγώ τα ακούω στου διαδρόμου του Αριού Πάγου, δεν μπορεί ο ίδιο να μην τα έχει ακούσει στα αυτιά του. Άρα οφείλει να προστατεύσει το κύρο των δικαστών. Και σήμερα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είπε ότι η εισαγγελέα του Αριού Πάγου θα πρέπει να γίνει κάποιο που θα προακθεί από αντισαγγελέα του Αριουπάγου και όχι να είναι δικαστή. Και αυτό είναι το ευπρεπέ για να υπάρχει εντιμότητα στου δικαστέ και στου ίδιου. Πάντω, εγώ, μια και σε Άρη, Στέφανε Χιώ, από την περασμένη Παρασκευή, μια εβδομάδα πίσω που έγινε αυτή η ιστορία στη Βουλή με τι δηλώσει για το ακαταδίωκτο των τραπεζιτών, τον έχω χάσει τον κύριο Φλωρίδη. Δεν... Υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν τον βλέπω πουθενά. Δεν τον Α, ακούω μην το, λέτε, μην το Ο κύριο Φλωρίδη είναι εκλεκτό φίλο του κυρίου Δοξιάδη. Ο κύριο Δοξιάδη είναι ο μέντορα του κύριου Δήλωση Μητσοτάκη. Μήπω δεν βλέπω καμία Δεν τον ακουμπάει θεό. Κρατήστε τι σα λέει ο Σπίνο. Το Ά, Φλωρίδη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άρα μου λέει. Θεό δεν τον ακουμπάει. Είναι εκλεκτό φίλο του κυρίου μου, Απόστολου Δοξιάδη. Αν μου δίνει τώρα εμέσω μια είδηση, Στέφαν Εχίο, αν το κατάλαβα καλά, ότι ο κύριο Φλωρίδη αυτό που είπε, ότι θα καταργήσω τη διάταξη με την οποία έχουν ακαταδίωκτο οι τραπεζίτε. Και ε, πρέπει να κάνουν μήνυση στον εαυτό του για να διωχθούν για τα 800 εκατομμύρια τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ. Θα το κάνει ο κ. Σουφωρίδη. ήταν όμω απειλή προ το υπάρχον τραπεζικό σύστημα για τι αλλαγέ που επέρχονται με εντολή τουρνάρα. Ακούστε το, το Φλωρίδη Θεό δεν τον ακουμπάει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, Άλαι. όσο είναι ο Δοξιάδη Τσίπρα. Είναι δηλαδή. πρώτη φορά πάντω όσα χρόνια ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά. Υπουργό στη διάρκεια προγραμματικών δηλώσεων κιόλα λέει κάτι που είναι εκτό γραμμή κυβερνήσεω. Τον αδειάζει η κυβέρνηση την άλλη μέρα ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και προ Μηταράκη, γιατί το ζήσαμε και με τον κύριο Μηταράκη, δεν τρέχει κάστανο. Μήνυμα δίνει. Μήνυμα. 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 Πήξαμε στα μηνύματα. Γι' αυτό μας έβαλαν τα που κωδικοποιούμε, κύριε Καψαμπέλη. Μάλιστα, για, για το μήνυμα τώρα... Με Δεν χρειάζεται.